Σήμερα ξεκίνησαν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, τα 37.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία και δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε και αυτό το θέμα εκτός της ατζέντας μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης και τον ευχαριστούμε, πρόεδρος εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Αρχοντάκη. Όντως σήμερα ξεκινήσανε τα απογευματινά χειρουργεία, που ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί γι' αυτό μιλάμε ότι χρηματοδοτεί τα δωρεάν χειρουργεία, αποτελεί τον αιμοδότη μιας πολιτικής που θέλει τον κόσμο να συνηθίσει, να τον κάνει να συνηθίσει μετά το τέλος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, το να πληρώνει. Ωραία. Κύριε Βρύσαλη, ξέρουμε ότι η λίστα αναμονή στα νοσοκομεία του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης είναι μακρά. Μόνο στο Ηράκλειο έχουμε 7.000 άτομα στις λίστες αναμονής. Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι με αυτά τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία θα αποσυμφορηθούν οι λίστες αναμονής πανελλαδικά στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Κοιτάτε, θα αποσυμφορηθούν από τη μία και θα γεμίσουν από την άλλη. Γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή, ενώ τα νοσοκομεία θα μπορούσαν να λειτουργούν κάτω από προϋποθέσεις και πρωί και απόγευμα δωρεάν για τον κόσμο, εν τούτης έχουν τα νοσοκομεία της χώρας μας και του νησιού μας κλειστές χειρουργικές αίθουσες, έχουν κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας, έχουν κλειστές κλινικές και βεβαίως με τα χρήματα αυτά που η κυβέρνηση θέλει να διαλαλήσει την πραμάτια της ιδιωτικής επιπληρωμή λειτουργίας των νοσοκομείων, θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν να προσλάβει προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και να άνοιγαν όλα τα κλειστά κρεβάτια. Εν τούτης, έχει κάνει άλλη επιλογή να τροφοδοτήσει ακριβώς την προπαγάνδα περί απογευματινών δωρεάν δίθεν χειρουργείων, που αυτό το ποσό των 54 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 9 θα κατευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα, με ό,τι αυτό σημαίνει ότι αυτό ο κόσμος ήξερε την περίοδο του COVID. Δηλαδή, θα μπουκώσει για άλλη μια φορά η κυβέρνηση τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και βεβαίως τα δημόσια νοσοκομεία θα συνεχίσουν να στενάζουν κάτω από τις ελλείψεις, τις σοβαρές που υπάρχουν. Να πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος αυτής της κουβέντας που έχουμε ανοίξει. Σήμερα ξεκίνησαν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πώς ξεκίνησε η μέρα, ομαλά? Κοιτάτε να δείτε, ήταν προγραμματισμένα 5 χειρουργικά περιστατικά. Αφού σου γνωρίζω και από συναδέλφους έχουν ξεκινήσει και ήδη λειτουργούν, γίνονται. Αυτή την περίοδο και γενικότερα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το απόγευμα μέχρι τώρα έκανε 100 χειρουργία μηνιαία. Αριθμητικά, αν το πάρει κανένας μέχρι τέλος του χρόνου, αν είναι μέχρι τέλος του χρόνου φτάσουν τα λεφτά, μιλάμε για 1.200 περιστατικά. Αυτά. Ξέρουμε αυτά είναι. Περίπου από τα 37.000 δωρεάν χειρουργεία πόσα θα έχουμε στην Κρήτη και συγκεκριμένα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αν γνωρίζουμε. Κοιτάτε, αν δείτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα πλήρη, γιατί ενώ ξεκινήσανε 5 χειρουργικά περιστατικά, λειτουργούν 2 χειρουργικές αίθουσες. Δεν υπάρχει προσωπικό, ήδη πάρα πολύ προσωπικό έχει αρνηθεί να συμμετέχει σε μια λειτουργία που τον υποχρεώνει με το πιστόλι στον κρόταφο να δουλεύει 16 ώρες την ημέρα, γιατρός, νοσηλευτής, αναισθησιολόγος, μεταφορέας, και βεβαίως κάποιος θα πει, μα δεν τον υποχρεώνει. Κοιτάτε να δείτε, τον υποχρεώνει με πολλούς τρόπους, και έμεσους και άμεσους. Έμεσους με την έννοια ότι αν θες να εισπράξεις κάτι παραπάνω θα πρέπει να κάνεις έφοδο στην τσέπη του ασθενή, είτε αυτό λέγεται άμεσα, είτε ακόμα και από τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί κάποιος μπορεί να πει, αν ήταν από τα ασφαλιστικά ταμεία θα διαφωνούσες, κύριε Βρύσαλη. Θα διαφωνούσαμε ακριβώς, γιατί ακριβώς και τα ασφαλιστικά ταμεία τα έχουμε πληρώσει εμείς, οι πατεράδες μας και οι συγγενείς μας. Φυσικά, από το μέσο πολίτη. Από το μέσο είναι πολίτη και, αυτά τα και ο κρατικός προϋπολογισμός θα μπορούσε με όλα αυτά τα χρήματα που εισπράττει από εμάς και άμεσα και έμεσα να ήταν και στην παιδεία και στην υγεία, να κατασκευαζόταν σχολεία. Έτσι, να κατασκευαζόταν σχολεία και να μην πέφτουν τα σχολεία όπως έγινε με το ειδικό σχολείο εδώ στον Αγιάννη το Χωστό και να κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Άρα ουσιαστικά το πρόβλημα που αναφέρετε εσείς με τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες δεν είναι μόνο για τα απογευματινά χειρουργεία, δωρεάν και επιπληρωμή. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
όλη την ημέρα. Βεβαίως και σε όλα τα νοσοκομεία που έχουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες, και αυτά τα χρήματα, αν κατευθυνόντουσαν να προσλάβουν προσωπικό, θα είχαν ανοίξει και θα είχαν περιοριστεί κατά πολύ τα χειρουργεία, τα επιπληρωμή ή τα επιπληρωμή μετά από ένα χρόνο. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μας, συνειδητά γίνεται για να συνηθίσει ένας μεγάλο κομμάτι του λαού μας, του κόσμου, ότι θα πρέπει να πληρώσει για να βρει την υγεία του, και οι εργαζόμενοι ότι θα πρέπει να κάνουν αφέμαξη στην τσέπη των ασθενών για να έχουν παραπάνω μισθό. Εδώ θα έρθει κάποιος που έχει θεσπίσει ενδεχομένως αυτό το μέτρο να σας πει ότι αυτό το κόστος όμως είναι πολύ μικρό. Είναι 300 ευρώ με 2.000. Το μικρό βέβαια ανάλογα το ποιος μιλάει. 300 ευρώ μέχρι 2.000 είναι τα απογευματινά χειρουργία και απευθύνεται στον ενδιάμεσο ασθενή που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Τι απαντάτε εκεί, κύριε Βρίσκη? Κοιτάξτε, αν δείτε, όπως είπα, ότι ο ελληνικός λαός, εμείς όλοι τα έχουμε πληρώσει 2 και 3 φορές. Δεν πρέπει να πληρώσει τίποτα ο κόσμος mm-hmm. από την τσέπη του. Αυτή τη στιγμή δίνουμε καθημερινά για να έχουμε φρεγάτα στην Ερυθρέα 500.000 ευρώ. Δίνουμε δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που δεν έχουν καμιά σχέση με την προστασία της χώρας μας. Υπάρχουν φόροι αναβαλλόμενοι στις τράπεζες. Υπάρχουν φοροαπαλλαγές στους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους και την ίδια ώρα δεν δίνεται δεκάρα τσακιστή ακριβώς για τους τομείς εκείνους που υπάρχουν λαϊκές ανάγκες. Και οι λαϊκές ανάγκες όχι στο κεφάλι μας, όχι στο μυαλό μας, στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχεις κλειστεί την παιδοψυχιατρική κλινική επί της ουσίας με ένα παιδοψυχίατρο και να βάζεις να κάνει εφημερία ειδικότητα άλλη από τον παιδοψυχίατρο. Δεν μπορεί να έχεις αξονικούς μαγνητικούς τομογράφους. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό και αυτό που επισημαίνετε. Είναι ένας παιδοψυχίατρος και έχει πόσα περιστατικά, ας πούμε, μπορεί να έχει σε μια μέρα να διαχειριστεί αυτός ο παιδοψυχίατρος και ποιος τον αντικαθιστά στα ρεπό του? Έρχεται και κάνει εφημερία ψυχίατρος από άλλο νομό που δεν έχει ψυχιατρική mm-hmm. κλινική, που κάτι που επιστημονικά έχει καταγγελθεί από όλους τους θεσμικούς φορείς της ψυχιατρικής κλινικής. Ότι είναι απαράδεκτο, είναι επικίνδυνο, είναι επεσφαλή, δημιουργεί προϋποθέσεις αύριο μεθαύριο ένας γυναικολόγος να χειρουργεί, το λέω έτσι πολύ, έτσι, το τραβάω, ορθοπαιδικά περιστατικά, αν φτάσουμε στην αντίληψη που προωθείται και από το Υπουργείο και από διοικητικά στελέχη εδώ, ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ειδικευμένος γιατρός ή νοσηλευτής στην κλινική, αλλά να υπάρχει εφημερία τομέα. Δηλαδή να είναι χειρούργος και ας είναι μια άσπρη ποδιά και ας είναι ό,τι να είναι. Αυτό στον 21ο αιώνα δεν πρέπει να γίνει ανεκτό ούτε από τον κόσμο, ούτε από τους μαχόμενους υγειονομικούς, ούτε από τους επιστήμονες, γιατί ακριβώς στον 21ο αιώνα υπάρχει τέτοια εξειδίκευση. Παρεμβαίνει η επιστήμη στο DNA και στο κύτταρο του ανθρώπου και συζητάμε τώρα αν μπορούν να καλυφθούν ανάγκες υπάρχτες από γιατρούς, νοσηλευτές που υπάρχουν, δεν εξαφανιστήκανε. Το ιατρικό προσωπικό δεν εξαφανίστηκε. Υπάρχει κακή κατανομή. Υπάρχει κόσμος καταρτισμένος στην αγορά εργασίας. Υπάρχει άπλετος, γιατί οι κυβερνήσεις από τη μια λένε ότι δεν υπάρχει και από την άλλη λένε ότι υπάρχει και υπερπληθώρα γιατρών. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε ένας κεντρικός σχεδιασμός που θα μπορούσαν να καταναμηθούν στις περιοχές τις υγειονομικές, στις ειδικότητες στις περιοχές, θα μπορούσαν να είχαν λυθεί τα προβλήματα και να ζητάγαμε κι άλλους γιατρούς. Mm. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι υποστελεχωμένη. Είδατε τι έγινε τώρα με την προκήρυξη των 31 γιατρών που έγινε που αφορά το νησί μας. Πολλές θέσεις, λίγες αιτήσεις. Λίγες αιτήσεις, γιατί ακριβώς δεν είναι μόνο η μία προϋπόθεση το να φτιάξεις το επίδομα από μια άγονη γραμμή στην μια άλλη άγονη γραμμή. Πρέπει να δημιουργήσεις και συνθήκες εργασίας τέτοιες ασφαλείς για όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή να ξέρει ότι θα έρθει ένας γιατρός εδώ και να μην έχει έναν δεύτερο, έναν τρίτο, ή να μην μπορεί να χειρουργήσει γιατί δεν έχει αναισιολόγο, ή όταν θέλει να χειρουργήσει να μην έχει κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Ναι. Όχι γιατί λείπουν τα κρεβάτια, γιατί δεν έχει νοσηλευτικό προσωπικό να λειτουργήσει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βγάζεις νοσηλευτές και ο πρωτοδιόριστος μισθός νοσηλευτή που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο να είναι 850 ευρώ και να βγαίνει η κυβέρνηση και να μιλάει για αυξήσεις μισθών το 2027 και να είναι 10 ευρώ το χρόνο και να λες ότι θα περιμένεις να προσεγγίσεις νέους ανθρώπους. Πείτε μας τώρα, σήμερα, ποια είναι η κατάσταση, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα ακούμε για ελλείψεις, επισκεπτόμαστε και εμείς στα νοσοκομεία, βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί. Ωστόσο, εσείς είστε χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλω να μας περιγράψετε λίγο την εικόνα που υπάρχει σήμερα, ας πούμε, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν. Είναι χειρότερο. Ή έναν χρόνο πριν. Η συζήτηση που κάνουμε στα νοσοκομεία είναι ότι είμαστε στη χειρότερη κατάσταση τα τελευταία 30 χρόνια.
Και το λέω γιατί. Δεν είναι λίγα πάντως τα 30 χρόνια. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Είναι η χειρότερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Με ποια έννοια? Ότι κάθε μέρα είναι χειρότερη από την προηγούμενη και κάθε χρόνο είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Και όταν, αν θέλετε, το 1992-93, το 1990, που, το 89 που φτιάχτηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η πληρότητα και η στελέχωση των νοσοκομείων ήταν τέτοιες που όντως για εκείνη την περίοδο ήταν επαρκή. Τώρα μιλάμε ότι έχουν αυξηθεί οι ανάγκες, έχουν αυξηθεί, αν θέλετε, οι παροχές που πρέπει να δίνει στον κόσμο και την ίδια ώρα έχει αυξηθεί η αντίληψη, η διαχρονική που έχει καλλιεργηθεί κύριε από το 2010, ότι θα πρέπει να πληρώσει ο κόσμος για υπηρεσίες που τις έχει πληρώσει. Ο κόσμος εμπιστεύεται τα νοσοκομεία σήμερα? Παρ' όλα αυτά, εμπιστεύεται τα νοσοκομεία, τους μαχόμενους υγειονομικούς, γιατί ξέρει είναι ότι είναι η τελευταία γραμμή άμυνας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας που μπορεί ο άλλος να απευθυνθεί και χωρίς να πληρώσει, να το πω σχηματικά, θα μπορεί να βρει την υγεία του. Αλλά και αυτό καθημερινά πέφτει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, από τα μέσα, με νόμους από το 2010, τα απογευματινά γιατρία. Κύριε Βρύσαλη, επιγραμματικά, επειδή μας πιέζει και δυστυχώς και ο τηλεοπτικός χρόνος, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα ότι ανακηρύχθηκαν 30 θέσεις για ιατροσυνοσηλευτικό προσωπικό στην Κρήτη και καλύφθηκαν μόλις οι 11. Ο κόσμος που μας βλέπει θέλει να καταλάβει τι είναι αυτό που δεν καθιστά την Κρήτη και τα νοσοκομεία της έναν προορισμό για γιατρούς. Και όχι μόνο για γιατρούς και τα νοσοκομεία. Και καταρχήν, γιατί οι συνθήκες εργασίας αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι ελκυστικά, δεν είναι ασφαλή. Τι είναι αυτό που δεν τις κάνει ελκυστικές συνθήκες εργασίας? Καταρχήν, όταν ξέρει ότι θα πάρει μια θέση και θα πρέπει να κάνει 15 εφημερίες ο γιατρός την αυξημένες εφημερίες. Έτσι, δηλαδή, όταν πρέπει αυτή τη στιγμή να εφημερεύει και την ίδια ώρα να μην έχει πολλές φορές και ειδικευόμενους γιατρούς. Όταν γνωρίζει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα νοσοκομείο ουσιαστικά στηρίζεται το νοσοκομείο αυτό σε ανθρώπους με μεγάλη όρεξη για δουλειά, αλλά την ίδια ώρα με προσωπικό που μετακινείται από κλινική σε κλινική και από τμήμα σε τμήμα καθημερινά. Ότι θα έρθει δηλαδή εδώ ο γιατρός και θα τελεπορηθεί. Δεν θα μείνει σε μία θέση σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ακριβώς, και εδώ είναι γνωστό. Εδώ πληρώνει η 7η υγειονομική περιφέρεια, τα νοσοκομεία, πληρώνουν χρήματα για ταξί για να μετακινούν γιατρούς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Εδώ καλούν για να ανοίξει ένα μηχάνημα όπως είναι ο στεφανιογράφος στο Βενιζέλιο, σκέφτονται να ανοίξει με έναν γιατρό και με έναν νοσηλευτή. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή ο άλλος δεν θα έρθει να κάνει τα χαρτιά του για να πάρει μια θέση που θα ξέρει ότι θα κάνει 30 εφημερίες το μήνα, που θα ξέρει ότι θα έχει έναν νοσηλευτή, ότι δεν θα έχει κρεβάτι εντατικής θεραπείας όταν πρέπει να κάνει μια στεφανιογραφία. Η κατάσταση είναι δύσκολη, εντάξει, το καταλαβαίνουμε και το καταγράφουμε στα ρεπορτάζ μας καθημερινά. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία και ελπίζουμε να βελτιωθεί. Ωστόσο, να αλλάξουμε λίγο έτσι κλίμα, γιατί θέλουμε ένα σχόλιο, κάτι ωραίο. Στην Τριάδα το Παγνή, σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, πανελλήνιο ρεκόρ λοιπόν στις μεταμοσχεύσεις, και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου βρίσκεται στην Τριάδα. Δείχνει τι δυνατότητες έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τα δημόσια νοσοκομεία συνολικά, θα πω στο νησί μας και σε όλη τη χώρα, να απογειώσουν την επιστήμη της ιατρικής, της νοσηλευτικής και της άλλης επιστήμης, εφόσον όμως στηριχθούν πραγματικά από την πολιτεία, από το κράτος και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια έχει γίνει κατά κύριο λόγο στο φιλότιμο των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων. Ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κάνει πρωτοποριακές επεμβάσεις, ότι κάνει πρωτοποριακά μαθήματα, ότι εκπαιδεύει νέους φοιτητές της ιατρικής της νοσηλευτικής, αποδεικνύει το τι θα μπορούσε να κάνει ένα νοσοκομείο αν υπήρχε κρατική χρηματοδότηση, αν υπήρχε στελέχωση με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, αν αξιοποιούνταν το σύνολο του ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, αν όλα αυτά δεν μπαίνανε στη μέγενη, δηλαδή στην δικλίδα του κόστους και του όφελους. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ένα μηχάνημα PET scan εκατομμυρίων ευρώ και να λειτουργεί μόνο το πρωί, γιατί η πολιτική σου λέει ότι το κόστος του είναι μεγάλο να φέρω το φάρμακο από την Αθήνα. Δεν μπορεί να έχεις αξονικούς και υπέρηχους και αξονικούς και μαγνήτες και να λειτουργεί μόνο να αλλάξει
γιατί δεν κάνεις προσλήψη μόνιμου προσωπικού. Σίγουρα, κύριε Βρύσαλη, σε αυτή τη θέση μας έφερε το προσωπικό που στελεχώνει τα νοσοκομεία μας και παρόλες τις δυσκολίες συνεχίζει και είναι εκεί και προσπαθεί. Ακριβώς. Και το μεράκι και η αγάπη των κριτικών που γίνονται εθελοντές δότες οργάνων. Προφανώς. Δίνουν ζωή και των συγγενών του. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ελπίζω... Και θέλω να ευχαριστήσω και τους συμπολίτες μας ακριβώς γιατί είναι η μέγιστη, αν θέλετε, εθελοντική προσφορά που κάνει κάποιος συμπολίτης μας σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις, σε σχέση με τη δωρεά οργάνων. Πραγματικά με την αιμοδοσία, γιατί και αυτό είναι μια πράξη εθελοντική. Και καταλαβαίνει κανένας ότι σήμερα αυτή η χώρα, αυτό το νησί, στηρίζεται στο φιλότιμο των κριτικών και πολύ λιγότερο στην κρατική και περιφερειακή στήριξη των συστημάτων υγείας. Να κλείσουμε με αυτή την ωραία κουβέντα. Βέβαια, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εύχομαι και καλή δύναμη και στο έργο σας και εσάς. Και ευχαριστούμε και εσάς και το κανάλι που μας δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον να εκφράζουμε την θέση των μαχόμενων υγειονομικών του νησιού. Ευχαριστούμε, κύριε Βρύσαλη.